Ναι. Πολλοί προβληματίζονται και έχουν μία απορία. Ο Θεός τιμωρεί ή αγαπάει. Είναι δίκαιος ή ελεεί. Βεβαίως όλη η Αγία Γραφή απαντάει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άλλωστε, πολλές φορές ο Κύριος έχει κάνει λόγο στις γραφές για την αγάπη Του. Και ο ερχομός Του στη γη επάνω είναι μία μεγαλειώδης μαρτυρία της αγάπης με την οποία περιβάλλει τον άνθρωπο και γενικά τον κόσμο. Σε μία παραβολή που θα την ακούσουμε μεθαύριο Κυριακή, αναφέρει, ας ακούσουμε τα εξής σχετικά με την αγάπη και τη φιλανθρωπία του. Κάποιος, λέει, άνθρωπος πήγαινε από την Ιεριχώ στα Ιεροσόλυμα και στο δρόμο τον έπιασαν ληστές. Αφού τον λίστεψαν, τον πλήγωσαν και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Και βεβαίως έφυγαν οι ληστές. Πέρασε ένας Λεβίτης άνθρωπος που καταγόταν από τη φυλή Λεβί των Ισραηλιτών, από την οποία και κληρώνονταν οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, τον είδε και έφυγε. Πέρασε και ένας αλλοευνής, ένας εχθρός του πληγωμένου. Με ένα ζώο, με ένα γάιδαρο. Κατέβηκε κάτω, έπλυνε τις πληγές του, λέει, με λάδι και με ίνο. Τον έβαλε πάνω στο ζώο και το μετέφερε στο πανδοχείο. Σε ένα, θα λέγαμε, νοσοκομείο. Και αφού τον παρέδωσε, έδωσε και ορισμένα χρήματα και παρακάλεσε να το περιποιηθούν και αν χρειαστούν επιπλέον χρήματα θα επιστρέψει να ξοφλήσει το χρέος του. Αυτή είναι η λεγόμενη παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Σαμαρίτης ο ένας, Εβραίος ο άλλος, εχθροί μεταξύ τους. Ο εχθρός
ξεπερνάει τα εμπόδια και πλησιάζει τον εχθρό και τον περιπιάτει. Σε αυτή την παραβολή μέσα κρύβεται η αγάπη και το έλεος του Θεού. Ο άνθρωπος που περιέπεσε στους ληστές είναι γενικά ο κάθε άνθρωπος ο οποίος αφήνει τον εαυτό του στα χέρια του διαβόλου και ο διάβολος τον πληγώνει θανάσιμα, όχι όμως μέχρι θανάτου και τον αφήνει. Έρχεται ο Χριστός, γεννιέται, φέρνει το φάρμακο από τον ουρανό για να γιατρεύσει την ανθρωπότητα. Εδώ ο Κύριος στέκει πάνω στον άνθρωπο προσφέροντας το έλεος του, όπως λέγει, προσέφερε έλεος. Να δούμε όμως με παραδείγματα αυτή τη μεγάλη πραγματικότητα. Από τότε που έγινε ο άνθρωπος μέχρι ότου ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, η ανθρωπότητα ζούσε μέσα στο σκοτάδι της αθεΐας. Δεν υπήρχε κανένα φως. Η ανθρωπότητα ήταν γεμάτη από είδωλα. Τα δε εγκλήματα ήσαν στην ημερησία διάταξη. Άλλωστε, δεν έπαβαν να προσφέρονται σαν θύματα για να ικανοποιηθούν οι θεοί στους βωμούς ανθρώπινες υπάρξεις και μάλιστα από τις πιο τρυφερές υπάρξεις. Να δούμε τον πρώτο άνθρωπο. Κάνει δύο παιδιά, ο Αδάμ. Όχι μόνο δύο, αλλά δύο από τα πάρα πολλά που έκανε. Τον Κάιν και τον Άβελ. Σηκώνει τα χέρια ο Κάιν και σκοτώνει τον Άβελ. Έκτοτε γέμισε η γη μέχρι σήμερα από αίματα, φόνους, εγκλήματα, ληστείες και ούτω καθεξής. Ακούστηκε η φωνή του Θεού προς τον Κάιν. Από τώρα και στο εξής του είπε, θα είσαι στένων και τρέμων
επάνω στη γη. Θα αναστενάζεις για το έγκλημα που έκανες και θα τρέμεις, δεν θα πεθάνεις. Θα σου κοστίσει ο φόνος που έκανες. Η Γραφή η ίδια μας λέγει ότι το αίμα που χύθηκε του Άβελ έβγαζε φωνή και έκραζε και έφτανε στα αυτιά του Κυρίου Σαββαώθ. Το αίμα Άβελ, λέγει η Γραφή, η Αγία Γραφή, βοά πρόσμερα, φωνάζει δυνατά, σε μένα, λέγει ο Θεός, και ζητά εκδίκηση. Και ο Κύριος απαντάει, εμή εκδίκηση, εγώ ανταποδώσω. Στα χέρια μου είναι η εκδίκηση. Εγώ θα ανταποδώσω το έγκλημα που έγινε. Και δεν υπάρχει περίπτωση που να μην πληρώνεται οποιοδήποτε αδίκημα, φόνος ή έγκλημα επάνω στη γη. Και μακάρι να πληρώνεται μόνο εδώ, γιατί πληρώνεται και αλλού. Ο Δαβίδ ο βασιλιάς και προφήτης, τον οποίο κάλεσε ο Θεός από τη στάνη και από το πίμιο, και από τα πίμια του προβάτων, που ήταν μια απλοϊκή ψυχή που κινδύνευσε από τον Σαούλ και τον γλίτωσε η χάρις του Θεού για να τον ανεβάσει στο θρόνο του βασιλιά, γιατί λέει εγώ ήμουν ταπεινός και πράος στην καρδία ο Δαβίδ. Γι' αυτό με διάλεξε ο Θεός. Τον έκανε βασιλέα και τον ανέδειξε και προφήτη. Άρα ο Δαβίδ ήταν κατεξοχήν ευεργετημένος από το Θεό. Ήταν με άλλα λόγια χαριτωμένος και φωτισμένος. Και όμως αυτός ο τόσο πολύ ευεργετηθείς από τον Θεό καθόλου δεν στοχάστηκε τι του πρόσφερε ο Θεός. Είδε τη γυναίκα του Ουρία, του στρατηγού που είχε στανάκτορα μέσα, παρότι είχε κι άλλες γυναίκες με στενάκτορα ο Δαβίδ, την ερωτεύτηκε, οδηγεί τον Ουρία τον άντρα της μαζί με ένα στράτευμα στην πρώτη γραμμή της μάχης, σκοτώνεται και μαζί του πολύ και διαπράττει όχι ένα φόνο ενός ανθρώπου, ο Δαβίδ, αλλά φόνο πολλών ανθρώπων. Και παίρνει τη γυναίκα του, τη Βερσαβέ, γυναίκα του. Φόνο και έγκλημα προμελέτησε ο Δαβίδ. Δεν το διέπραξε εξ συναρπαγής να δει
και να δημιουργηθεί εσωτερικά του μια κατάσταση γεμάτη έκρηξη από επιθυμίες, αλλά προμελέτησε και επιπλέον δεν σκότωσε εχθρό του, γιατί ο Ουρίας δεν ήταν εχθρός, ήταν φίλος. Δεν ήταν ύποπτος, αλλά ήταν έμπιστο πρόσωπό του. Δεν ήταν κακός, αλλά ήταν επλεκτός του Δαβίδ από τα πλέον έμπιστα πρόσωπά του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που διέπραξε, έπρεπε να κινηθεί η δικαιοσύνη του Θεού, να τιμωρήσει, όπως λένε οι άνθρωποι, με ανθρώπινα μέτρα, το προφήτη Δαβίδ. Ο Θεός όμως που βλέπει τα βαθιά στην καρδιά κάθε ανθρώπου, δεν έπραξε ό,τι περνάει από το λογισμό μας. Δεν εκδικήθηκε, δεν τιμώρησε. Αλλά έστειλε το προφήτη Νάθαν, τον οδήγησε ο προφήτης Νάθαν σε συνέστηση και συνείδηση του διαπραγματεύοντος εγκλήματος και της Μιχείας, και φώναξε ο Δαβίδ: «Ημάρτηκα το Θεό, αμάρτησα μπροστά στα μάτια του Θεού». Και τον διαβεβαίωσε ο προφήτης Νάθαν ότι ο Θεός παρεβίβασε το αμάρτημά του, συγχώρεσε το αμάρτημά του. Αυτό λέγεται έλεος του Θεού στον αμαρτήσαντα βασιλέα και προφήτη Δαβίδ. Δεν στάθηκε η δικαιοσύνη απέναντί του, αλλά το έλεος του Θεού, και του συγχώρησε το αμάρτημά του. Έκτοτε ο Δαβίδ έκλαιγε και φώναζε: «Ελέησόν με ο Θεός κατ' τον Μέγα έλεος» κλπ. Επαναλαμβάνω, ο Θεός είναι και δίκαιος και πολύ έσπραγνος. Εδώ κινείται η εσπλαγνία του Θεού και σώζει τον Δαβίδ. Άλλος βασιλιάς, ο Μανασί, των Ισραηλιτών και αυτός, αρνείται τον αληθινό Θεό και παραβιάζει διατάγματα από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Επαναλαμβάνω, αρνείται τον αληθινό Θεό. Χτίζει οικοδομές ιδωλατρικές και θυσιαστήρια σε κάθε τόπο υψηλό, ακόμα και μέσα στον οίκο του Θεού, μέσα στον ναό του Θεού. Εκεί, μες στον ναό του Θεού, του ενός Θεού που λάτρευαν οι Ισραηλίτες, αναστηλώνει και γλυπτό είδωλο, όπου προσκυνούσαν, στην και θυσιαστήριο στην αυλή, που θυσίαζαν στα είδωλα, και φέρνει μέσα στον Ισραηλιτικό λαό, το λαό που είχε διαλέξει ο Θεός για να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός, το αναλαμβάνω, μέσα σε αυτόν
φέρνει την ειδωλοθεία, την ειδωλολατρία, την προσκύνηση των άστρων του ουρανού, μαγείες, μαντίες και όλα τα ειδωλολατρικά δελήγματα. Σφαγή τόσο μεγάλη έγινε, ώστε να γεμίσει ολόκληρη η Ιερουσαλήμ. Ο Θεός του μίλησε με τους προφήτες και τον κάλεσε σε μετάνοια. Και εδώ επαναλαμβάνω, μιλάει πάλι το έλεος του Θεού. Θα έπρεπε μετά από όσα διέπραξε ο βασιλιάς ο Μανασή να κινηθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Θα λέγαμε εμείς με δόπινα μέτρα, διαδικασία δικαστηρίου και τιμωρίας. Ο Θεός δεν έπραξε κάτι παρόμοιο. Αλλά έστειλε προφήτες και τον κάλεσε σε μετάνοια. Αλλά δεν υπήκουσε και πάλι στη φωνή των προφητών. Οπότε από τη Βαβυλώνα ο βασιλιάς Ασσούρ έρχεται με στρατεύματα, τον συλλαμβάνει αιγμάλωτο, τον δένει, κακοποιείται στη Βαβυλώνα, εκεί κάτω από την αιγμαλωσία και τη δουλεία και τα παρεπόμενα της δουλείας, αισθάνεται ότι έχει διαπράξει σε βάρος του Θεού ό,τι χειρότερο υπάρχει. Και εκδηλώνει μετάνοια. Έχουμε εδώ ένα άλλο είδος μετάνοιας, όχι σαν εκείνη του Δαβίδ, αλλά την κατά ανάγκη λόγω αιμαλωσίας μετάνοια. Και αυτήν ακόμη τη δέχεται ο Θεός. Παραλαμβάνω, είναι πολυέσπλαχνος. Εν μέρη τιμωρήθηκε, αλλά συναισθάνθηκε, έστω και με αυτή την τιμωρία της αιμαλωσίας, το μεγάλο, τα μεγάλα εγκλήματά του. Η Γραφή, η Καινή Διαθήκη, μας μιλάει για τον καλό ποιμένα, το τσοπάνι εκείνο που χάνει ένα πρόβατο από τα 100 και περνάει βουνά, λαγκάδια, γκρεμούς και βρίσκει το χαμένο πρόβατο και το βάζει στους ώμους και χαίρεται, λέει, για το ένα που βρήκε το χαμένο, το απολωλός πρόβατο που σφράγει η εκκλησία μας, παρά για τα 99. Στην παραβολή του Ασώτου, επίσης, ο πατέρας, τον άσωτο που είχε βγει από το σπίτι και κατασπατάλησε στην περιουσία του με τα πορνών και μοιχών, τον περίμενε με ανοιχτή την αγκαλιά και φώναξε ο ίδιος ο πατέρας, ο Υιός μου απολωλός ειν και ευρέθη, νεκρός ειν και αναισθήθηκε. Επαναλαμβάνω, το έλεος του Θεού μας κυνηγάει, όπως λέγει στο ψαλτήρι μέσα ο Δαβίδ, πάσα στα σημέρας της ζωής ημών, όλες τις ημέρες της ζωής μας. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε, κι όμως ο Κύριος τον δέχτηκε. Ο τελώνης της παραβολής μπαίνει στο ναό, καταλαβαίνει ποιος είναι, χτυπάει με πόνο το στήθος του, φωνάζει ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλό, και μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή, κατεβαίνει
δικαιωμένος, σωσμένος από τον ναό. Αλλά, αδέρφια μου, ο Απόστολος Παύλος παίρνει μία σάλπιγγα και φωνάζει. Φωνάζει δυνατά, πολύ δυνατά. Αλτ, προσοχή. Να μην αγνοούμε ότι το Χριστόν του Θεού, δηλαδή η εσπλαγνία του Κυρίου, ένα μόνο λόγο έχει και υπάρχει. Να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στο έλεος του, και όχι να γίνεται αφορμή ώστε να λέμε θα ζήσω τη ζωή μου, θα την κάνω εγώ όπως θέλω, και αφού ο Θεός είναι πολύ έσπραγνος, κάποιες στιγμές ή κάποια στιγμή προς το τέλος θα επικαλεστώ το έλεος του και θα με σώσει. Δεν είναι μόνο πολύ έσπλαγνος, αλλά είναι και δίκαιος. Και θα θέλω να δώσω μία εξήγηση πάνω σε αυτό. Όταν λέμε δίκαιος, τι εννοούμε? Ότι είναι τιμωρός, παίρνει το βούρδουλα, όπως λέμε εμείς σήμερα, και χτυπάει. Όχι. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάτω από την Ερυθρά Θάλασσα είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ότι σε αυτή τη θάλασσα δεν υπάρχει ίχνος ζωής. Λέγεται ότι καταστράφηκαν από φωτιά και θιάφη τα Σόδομα και τα Γόμορα. Βέβαια η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, λέγει ότι ο Θεός κατέστρεψε με φωτιά και θιάφη. Επαναλαμβάνω, η Παλαιά Διαθήκη. Επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν τότε, πριν από 4 περίπου χιλιάδες χρόνια, να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός, για να καταλάβουν, επειδή σαν απέδευτη χρησιμοποίησε αυτή τη φράση στην Αγία Γραφή ο συγγραφέας, ότι με φωτιά και θιάφη έκαψε ο Θεός. Σε αυτή την πόλη τα Σόδομα και τα Γόμορα, όπως ακριβώς γνωρίζουμε εμείς, διαπράττονταν αμαρτήματα τα φοβερότερα. Φτάνει να αναφέρουμε, και το λέει και η Καινή Διαθήκη, ότι είχε εγκαταληφθεί η φυσική σχέση του ανδρός και γυναικός, και της γυναικός, και ότι υπήρχαν σχέσεις άνδρες με άνδρες, κυρίως άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. Από την πρώτη έχουμε το λεγόμενο σοδομητισμό, από άνδρες με άνδρες. Φτάνει να σας πω ότι ο Θεός
έστειλε 3 αγγέλους να προειδοποιήσει τους Σοδομίτες ότι θα καταστραφεί η πόλη. Εάν δεν μετανοήσουν, αν δεν αλλάξουν τρόπο ζωής, με μορφή ανθρώπινη κατέβηκαν. Όταν είδαν τους 3 άνδρες οι Σοδομίτες, όρμησαν στο σπίτι του Αβραάμ για να ικανοποιήσουν σαρκικά τον εαυτό τους με τους 3 άνδρες. Και λέει η Γραφή, ο Θεός αορασία επάταξε τους Σοδομίτες. Με άλλα λόγια, έβλεπαν και δεν έβλεπαν τίποτα. Αποφάσισε λοιπόν ο Θεός, λέει, να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Όμως δεν τα καταστρέφει ευθύς εξ αρχής ο Θεός, αλλά προειδοποιεί. Γιατί? Γιατί αγαπάει ο Θεός. Γιατί είναι πολύ έσπλευνος ο Θεός. Θα καταστρέψεις τα Σόδομα και τα Γόμορα. Μα αν υπάρχουν 10 άνθρωποι, αν υπάρχουν 10, δεν θα τα καταστρέψω. Πήρε την απάντηση από τον Κύριο. Όμως δεν ήσαν 10. Ήσαν λιγότεροι το 10, η οικογένεια του Αβραάμ. Και λέει η Γραφή, αποφασίζει και καταστρέφει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Σας παρακαλώ, εσείς που με ακούτε, σας φαίνεται βαρύ αυτό που ακούτε, ότι καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα? Δεν είναι έργο του Θεού η καταστροφή. Αφήνει ο Θεός, επειδή είναι ελεύθερος ο άνθρωπος, αφήνει τον άνθρωπο να προβεί στην καταστροφή, να αυτοτιμωρηθεί, με άλλα λόγια. Γιατί? Σέρνει στην πλάτη του ό,τι χειρότερο υπάρχει, την αμαρτία, και η αμαρτία φέρνει το θάνατο. Τα γάρ, ο ψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, λέει η Αγία Γραφή. Αυτό έγινε στα Σόδομα και στα Γόμορα και οπουδήποτε άλλο. Να δούμε ένα άλλο ανάλογο παράδειγμα. Αποφασίζει επίσης και τον αφανισμό της Νινεβή ο Κύριος και στέλνει τον Ιωνά τον προφήτη να τους καλέσει σε μετάνοια. Και ο Ιωνάς ο προφήτης φωνάζει, μόνο 3 ημέρες μένουν και ο Θεός θα καταστρέψει την Νινεβή. Σε 3 ημέρες μέσα, εδώ πλέον από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο μετανοούν. Νηστεύουν, κλαίνε, ζητούν συγγνώμη από τον Θεό. Και η Νινεβή δεν καταστρέφεται. Η μετάνοια διώχνει τη συμφορά. Η μετάνοια φέρνει τη ζωή. Διώχνει το θάνατο. Αποφεύγεται η καταστροφή. Αυτό που είχε δώσει σαν μήνυμα ο Θεός και τους είπε ότι ο τρόπος που ζείτε σας οδηγεί στην καταστροφή, αυτό σημαίνει ότι έτσι 3 ημέρες και γίνει καταστραφήσετε. Αυτή η προειδοποίηση τους δημιούργησε τη μετάνοια και η μετάνοια απεμάκρυνε τη συμφορά και την καταστροφή. Παραλαμβάνω, τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Όμως,
ίσως υπάρχει η μεγάλη, πολύ μεγάλη απορία. Με ποιο, πώς ο Θεός ενεργεί άλλοτε δίκη, εφαρμόζεται δικαιοσύνη του και άλλοτε ασπλαγνία του, δεν θα μας είναι εύκολο να μπούμε μέσα στις βουλές του Θεού, γιατί είναι δύσκολο έως ακατανόητο, γιατί ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος στο μυαλό μας. Μας το φωνάζει ο ίδιος με το στόμα των προφητών. Ου γάρισι ευουλέ μου. Δηλαδή, δεν είναι οι αποφάσεις μου, οι σκέψεις μου, ως περεβουλέ ημών, όπως είναι οι δικές σας σκέψεις και αποφάσεις. Ουδέ ως περαιοδί ημών εωδί μου, ούτε οι δρόμοι που εγώ βαδίζω, λέει ο Θεός, μοιάζουν με τους δικούς σας δρόμους. Αλλός απέχει ο ουρανός από τη γη, αλλό πως απέχει ο ουρανός από τη γη, ούτως απέχει η οδός μου από τους δρόμους τους δικούς μας και τα διανοήματά μας από τα διανοήματα του Θεού. Καμία σχέση, καμία σύγκριση δεν γίνεται ανάμεσα στις δικές μας αποφάσεις, στις αποφάσεις του Θεού. Ένα όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όσο περπατάμε και ζούμε. Ότι ο Κύριος φωνάζει δυνατά. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και υπερφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε κοντά μου όλοι όσοι είσαστε πάρα πολύ φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Φορτωμένοι, είμαστε φορτωμένοι να αφήσουμε το λόγο στον προφήτη Δαβίδ. Εκείνος θα μας φωνάξει πάρα πολύ δυνατά. Η ανομία μου, η περίραντη κεφαλή μου, απλά όλες οι παραβάσεις που έχω κάνει και εξακολουθώ να κάνω είναι τόσο βαριές και τόσο πάνω από το κεφάλι μου και με καταπιέζουν, ώστε φωνάζω στον Κύριο. Έλα Κύριε, πάρε το βαρύ φορτίο από πάνω μου. Έλα Κύριε, πάρε το βαρύ φορτίο από πάνω μου. Ακόμη, λέει, οι εχθροί μου και κρατέονται. Οι εχθροί μου είναι κρατεοί. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Έλα να με βοηθήσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ
να τα βγάλω πέρα. Κραυγές αγωνίας, κραυγές πόνου, κραυγές οδύνης βγάζει ο Δαβίδ μέσα από το είναι του. Ζητάει συμπαράσταση. Κανένας πάνω στη γη δεν μπόρεσε να του προσφέρει αυτή τη βοήθεια που ζητούσε ο Δαβίδ. Κανένας άνθρωπος. Όμως, ο Κύριος ήταν μαζί του. Θα ήθελα να αναφέρω το χαρακτηριστικότερο από την Αγία Γραφή παράδειγμα, την Καινή Διαθήκη. Να αναφέρω για τον μεγάλο εκείνο εγκληματία που εν ονόματι του Θεού οδηγούσε στον Άδη ψυχές ανθρώπων. Και εννοώ τον μεγάλο Απόστολο της Εκκλησίας μας, τον Απόστολο Παύλο. Αυτός, όταν ηθοβολούσαν οι Εβραίοι τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, κρατούσε τα ημάτια εκείνων που τον ηθοβολούσαν και πίστευε ότι κάθε φόνος που γινόταν σε βάρος των χριστιανών, των οπαδών του Κυρίου Ιησού Χριστού, σε βάρος του μαθητό του, ότι ήταν έργο Κυρίου. Αυτός βάδισε και στη Δαμασκό με γράμματα, επιστολές από τους αρχιερείς, για να φέρει από εκεί δεμένους χριστιανούς να τους οδηγήσει στο δικαστήριο και στο θάνατο. Αυτός, όταν τον κάλεσε ο Κύριος και παραδόθηκε ολοκληρωτικά στα χέρια του, φώναξε και φωνάζει δυνατά μέσα στην Αγία Γραφή, τότε προφορικά αλλά και γραπτά, στους αιώνας των αιώνων θα ακούγεται μέσα την Αγία Γραφή: ο Χριστός ήρθε αμαρτωλούς ανθρώπους να σώσει, ανάμεσα στους οποίους πρώτος είμαι εγώ. Έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε. Στη μάνδρα του Ιησού Χριστού βρίσκονται μέσα όλοι οι χαρακτήρες των ανθρώπων, από τους πλέον αμαρτωλούς, ληστές, φωνιάδες, άδικοι, μοιχοί, άρπαγες, αλλά όλοι αυτοί εν μετανοία βρίσκονται στη μάντρα του Ιησού Χριστού, εν το Παραδείσο. Θυμηθείτε το μνημειώδες εκείνο του ληστού στο Σταυρό επάνω: «Μνήστητη μου Κύριε, όταν έστειλε η Βασιλεία Σου». Ένα μνήστητη ενός
το πολύλεπτου που ζύγιζε ως μια μετάνοια ενός ανθρώπου που θα ζούσε πάρα πολλά χρόνια, έφτασε για να οδηγήσει τον ληστή από την ασπαρνία και την αγάπη του Κυρίου στον Παράδεισο. Υπάρχουν πολλοί στον αιώνα μας άνθρωποι που αγνοούν γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Αγνοούν δηλαδή ότι ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς. Γιατί για αυτούς Σατανάς, αμαρτία δεν υπάρχει. Για αυτούς όλα βαίνουν καλώς. Όλα πάνε καλά. Λένε και πολλές φορές δόξα σοι ο Θεός. Έχουμε τα χρήματά μας, έχουμε τα αγαθά μας, κανένα κακό δεν κάνουμε, δεν αδικούμε, δεν σκοτώνουμε. Και εξαντλούν όλη την καλοσύνη της ζωής σε αυτή, σε αυτό τον τρόπο ζωής. Άγνοια έχουν πέρα για πέρα, γιατί ήρθε ο Χριστός, γιατί κατέβηκε εδώ στη γη. Ήρθα, λέγει, να φωνάξω, να έρθουν κοντά μου όλοι οι κουρασμένοι άνθρωποι της γης. Και παραλαμβάνω, οι κουρασμένοι από την αμαρτία. Τονίζουμε αυτό που ο ίδιος ο Κύριος μας έδειξε με την παραβολή του από την αρχή που ξεκινήσαμε. Βρήκε τον ληστεμένο, τον πληγωμένο άνθρωπο, ο Σαμαρείτης ο καλός, ο Χριστός μας δηλαδή. Βρήκε την πληγωμένη ανθρωπότητα και την οδήγησε για να γίνει καλά στο πανδοχείο του. Δηλαδή, στο ίδρυμα, στο νοσοκομείο του, που είναι η εκκλησία του. Και εκεί έδωσε και το αίμα του, ίνο, όπως λέει στην περικοπή, και την αγάπη του, το έλεος του, για να γίνει καλά η άρρωστη ανθρωπότητα. Θα ήθελα να κάνω ένα εγερτήριο προσκλητήριο. Με τη φωνή των προφητών, η οποία είναι αιώνια. Είχα βρεθεί κάποτε στο Άγιον Όρος και εκεί ένας παππούλης αγιασμένος, πολύ αγιασμένος, κοίταγε τη δύση του ηλίου και όπως συζητούσαμε μας είπε: δεν υπάρχει στη γη βεβαιότερο από τον προφητικό λόγο. Από το λόγο
λόγο της Γραφής. Και εγώ λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας απευθύνω το προσκλητήριο εγερτήριο να αναστηθούμε όλοι, να σηκωθούμε όρθιοι, να καταλάβουμε ότι είμαστε πεσμένοι κάτω, ότι μας έχει πληγώσει ο διάβολος, ότι ζητάει να μας πάρει το πολυτιμότερο που έχουμε μέσα μας, την ψυχή μας. Ας μη κοιμόμαστε. Ανάστα, σήκω, φωνάζει η Γραφή. Μην είσαι κοιμισμένος, μη είσαι πεθαμένος ψυχικά. Παραδώσ' τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι εκείνος που άμα του πούμε «Κύριε, σου παραδεδόμαστε», θα μας αναστήσει πνευματικά. Θα το γνωρίσουμε, θα δούμε το μεγαλείο του, το μεγάλο. Και όπως ο Πέτρος όταν είδε τη μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος της μεταμορφώσεως, φώναξε «Καλά είναι να μείνουμε εδώ Κύριε, να κάνουμε τρεις σκηνές, να μην κατεβούμε στον κόσμο, και το μεγαλείο το δικό σου τα καλύπτει όλα τα κενά». Και εμείς λοιπόν, επιστροφή στον Κύριο, στη μάνα του Χριστού, στην αγάπη του Χριστού, στο έλεος, και εκείνος θα μας φωτίσει. Θέλω να κάνω και μία ανακοίνωση και τελειώνω. Κάθε Δευτέρα προσκαλώ όλους τους νέους και τους άνδρες του Κοροπιού ώρα 7 στον Άγιο Σπυρίδωνα ή Άγιο Κωνσταντίνο, γίνεται συγκέντρωση νέων και ανδρών. Σας παρακαλώ από τα βάθη ψυχής μου, ελάτε να κάνουμε ό,τι αγαπάει η ψυχή σας και ό,τι θέλει ο Χριστός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε Δευτέρα λοιπόν και ώρα 7 σας περιμένω στον Άγιο Σπυρίδωνα. Ευχαριστώ πολύ. Πάτερ ημών, εις χωρίς ουρανίς,